καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε στην Καστοριά καταρχάς και στη ΣΕΝΤΡΑ, στην εφημερίδα του νομού, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, τον κύριο Τσουκαράκη Ανέστη, αλλά και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ρετσούλα Γεώργιου. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση. Να μας πείτε λίγο, κύριε πρόεδρε, τις δράσεις της Ομοσπονδίας σας. Καλώς σας βρήκαμε στην προχειρή Καστοριά, προχειρή σήμερα Καστοριά. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μας γνωρίσουν και οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και γενικά και οι πολίτες που παρακολουθούν και θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο βιντεάκι, τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Η δράση της Ομοσπονδίας είναι ο σκοπός και η στόχη να υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε τα προβλήματα των στρατιωτικών, των ενεργεία στρατιωτικών, να συλλέξουμε λύσεις δίκαιες, λογικές, που μπορούν να εφαρμοστούν, να τις προωθήσουμε προς την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία και ως απότερος σκοπός και στόχος είναι όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα σε αυτή τη μίζερη ζωή μας. Γιατί έχει καταντήσει πλέον η ζωή και των στρατιωτικών, Έλληνες πολίτες είμαστε μίζεροι. Και μένω βέβαια ιδιαίτερο ρόλο για την εθνική ασφάλεια και για την ίδια την πατρίδα μας. Αλλά να αναφερθούμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι στρατιωτικοί, αν θα ήθελα να μας απαντήσει ο κύριος Αντιπρόεδρος. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, για το βίντεο που μας δίνετε μέσω του site σας για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Τα προβλήματα είναι γνωστά, είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Βασικό ένα είναι το οικονομικό. Αναμένουμε όλη την απόφαση, την υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό που ακούμε όλοι το περιβόητο 50% να επανέλθουμε στους μισθούς μας στα επίπεδα του 2012. Όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα το έχουν πει ότι θα γίνει. Ακόμα αναμένουμε την υλοποίηση. Βέβαια, εμείς έχουμε κινηθεί και δικαστικά, προσωποποιούμε τις οφειλές ο καθένας, προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι να μην χάσουν τα αναδρομικά. Στο άμεσο μέλλον θα έχουμε τις πρώτες εκδικάσεις των αποφάσεων αυτών. Άλλο πρόβλημα είναι το 40ωρο, η εφαρμογή του 40ωρου, να μπορούν οι συνάδελφοι να δουλεύουν τις 40 ώρες που απαιτούνται. Βέβαια, η ιδιότητα του στρατιωτικού δεν απαιτεί μόνο 40 ώρες υπηρεσίας. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι, κανένας δεν θα αντιδράσει, να δουλέψουμε παραπάνω, να εργαστούμε παραπάνω, αλλά τουλάχιστον να υλοποιηθεί το 40ωρο και να υπάρξει μια δικαίωση σε αυτό το κλάδο. Να θυμίσουμε και για τον κόσμο που δεν το ξέρει, τους απλούς πολίτες, η απόφαση αυτή του ΣΤΕ από πότε έχει πάρθει? Το 2014 ξεκίνησε και η πρώτη απόφαση, η οποία όρισε ότι πρέπει να γυρίσουμε τους μισθούς μας στα επίπεδα του 2012. Μετά ήρθε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία επανέφερε, έδωσε το 50% στους στρατιωτικούς. Ξαναπροσφύγαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και δικαιωθήκαμε πάλι έτσι ώστε να υλοποιηθεί σε ποσοστό 100% και αναμένουμε την υλοποίησή της από τη σημερινή κυβέρνηση. Όλοι έχουμε ακούσει ότι θα υλοποιηθεί, απλώς αναμένουμε το χρόνο και το πότε θα γίνει αυτό. Να πω κάτι σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί. Πέραν της διπλής απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, είναι σημαντικό αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν είναι ένας δικαστής, ένα τριμελές και ένα πενταμελές. Είναι η ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. Οφείλει η πολιτεία, το δημόσιο να συμμορφωθεί, όπως σε οποιαδήποτε μεταδικαστική απόφαση, αλλά έχει σημασία στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Ερχόμαστε λοιπόν το 2014, βγάζουμε την πρώτη απόφαση, κοινοποιούμε στον Υπουργό Οικονομικών, δεν συμμορφώνεται το Υπουργείο Οικονομικών επί συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και τότε λέει ότι δεν μπορώ να το αντέξω δημοσιονομικά γιατί με πιέζουν και οι γνωστοί τροϊκάνοι θεσμοί, όλα αυτά τα που έχουμε μάθει. Θα σας δώσω το 50%. Το 50% σε 36 δόσεις. Η τελευταία δόση τελείωσε 31/12/2016. Τώρα. Ερχόμαστε λοιπόν το 2016 και λέμε δεν μπορείς να μη συμμορφωθείς, πρέπει πλήρως και ορθώς να συμμορφωθείς με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα ξαναπροσφεύγουμε και το 2016 έρχεται η δεύτερη απόφαση. Και μάλιστα τότε, και αυτό είναι το σημαντικό, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως, προσφύγαμε στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης και επιβλήθηκε ένα πρόστιμο στο Υπουργείο Οικονομικών που πιστώθηκε στην Ένωση τότε Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής 50.000. Ακριβώς το ίδιο σημαίνει και τώρα. Επειδή η τωρινή πλέον κυβέρνηση δεν έχει μέχρι τώρα συμμορφωθεί, την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα σούσουρο, έγινε ένα ντούρος, ότι πάλι πλέον οι στρατιωτικοί δικαιώθηκαν σωστά. Πόσο όμως? Στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης. που είπε, τότε είχε δώσει μια τρίμηνη προθεσμία, τώρα λέει οκτάμηνη προθεσμία, μέχρι τον Οκτώβρη συμμορφωθείτε. Και τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνει το ΣΤΕ. Ένα πρόσωπο δεν είναι. Αυτό τι σημαίνει για την πολιτεία, όπως και σε εσάς, όπως και σε μένα, σε έναν οποιοδήποτε επιχειρηματία. Τι μου ζητάς εσύ, τι αξίωση έχεις, 50.000. Ωραία, αν πας στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, πόσα θα σου επιδικάσει ως πρόστιμο, 100 ευρώ. Πάρτα. Τα 50.000, γεια σας. Άμα τα δεις, γράψτε μου. Έτσι, κάνουν μια διαχείριση ζημιάς. Προσπαθούν λοιπόν τη ζημιά που πάθανε το 2014 να τη διαχειριστούν οποιαδήποτε κυβερνησία, γιατί υποτίθεται ότι η πολιτεία, το δημόσιο έχει μια συνέχεια. Το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, μεν αλλάζουν οι φυσικοί ηγέτες, οι προϊστάμενοι, αλλά κράτος, από κάτω οι μηχανισμοί δουλεύουν σαν μια ενιαία συνέχεια. Άρα ο κουμπαράς δεν είχε, τι να πάρει με αυτό που δεν έχει. Και με φέντα θέλω να ρωτήσω, εάν αυτά τα μνημονιακά χρόνια, δεν ξέρω, είναι δύσκολη ερώτηση, δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι με αφορά να το ρωτήσω. Εάν τα μνημονιακά χρόνια, όλα αυτά τα τελευταία 6-8, που ζει η Ελλάδα, έχουν επηρεάσει το αξιόμαχο του ελληνικού στρατού. Αυτό το λέγαμε και τότε και εξακολουθούμε και το λέμε τώρα και το λέμε και εσάι. Ανέκαθεν από ιδρύσεως των ενόπλων δυνάμεων. Ο βασικός πολλαπλασιαστής ισχύος είναι το ηθικό. Μου, του, σου. Του έψυχου δυναμικού. Όσο καλά όπλα και να έχεις, αν ο άνθρωπος δεν είναι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος στο εργασιακό του περιβάλλον, δεν τρέχει μία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουν όλοι καλά μέσα στο μυαλό τους. Αν δεν είμαι ευχαριστημένος, ό,τι και να μου κάνεις και να με πατήσεις κάτω, δεν πρόκειται να βγάλω το 100%. Με όλα αυτά λοιπόν τα μνημονιακά και ειδικά τότε, το 12 που πέσανε οι διπλές περικοπές, όλοι πηγαίναμε στις μονάδες, ειδικά οι συνάδελφοι του στρατού ξηράς, με ένα μολύβι και ένα χαρτί, τι χάνω, τι παίρνω, τι δίνω. Όχι, έχω φροντιστήρια, έχω το ένα, έχω το άλλο. Όποιος και να είναι. Με αυτά τα προβλήματα, πηγαίνοντας όπου και να πάει για να εργαστεί, το μυαλό του δεν είναι στην εργασία. Είναι στο όταν θα επιστρέψω, το παιδί μου δεν θα έχει γάλα, δεν θα έχει φαγητό, δεν θα έχει ρούχα, δεν θα έχει το ένα, δεν θα έχει το άλλο. Απάντησα. Ναι, και πόσο δε μάλλον σε ένα τόσο νευραλγικό κλάδο όπως είναι ο στρατός. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να συμπληρώσω κι εγώ, είναι δύσκολη η ζωή του στρατιωτικού. Οι συχνές μεταθέσεις, οι σύζυγοι των περισσότερων συναδέλφων δεν εργάζονται. Απορία είναι αποτέλεσμα των συχνών μεταθέσεων. Όλοι ζούμε σε ενοίκια ή σε στεγαστικά δάνεια. Οπότε το σύνολο των στρατιωτικών είναι χρεωμένοι είτε σε στεγαστικά είτε ψάχνοντας να βρουν κάποιο σπίτι. Άλλο ένα πρόβλημα το οποίο αναμένουμε να υλοποιηθεί είναι κάποια στιγμή, έχουμε κάνει μια πρόταση σαν Ομοσπονδία, να υπάρξει ένα μετάθετο. Μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας, μετά από κάποια χρόνια υπηρεσίας, να υπάρξει ένα μετάθετο, έτσι ώστε ο στρατιωτικός να μπορέσει να δημιουργήσει την οικογένειά του, να συνδέσει τα παιδιά του στο ίδιο σχολείο, να υπάρξει η εξέλιξη της ζωής του μετά από κάποια χρόνια. Αναμένουμε και αυτό από την πολιτεία. Υπάρχει απόκριση τουλάχιστον σε αυτό. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι τα δημοσιονομικά υπάρχει η δικαιολογία ή όχι η δικαιολογία της Τρόικας, τουλάχιστον σε αυτό που είναι κάτι που δεν επηρεάζει οικονομικά τον κρατικό κορβανά. Φαίνεται ότι η νυν πολιτική ηγεσία βλέπει με λίγο διαφορετικό μάτι τα προβλήματα των στρατιωτικών μέχρι από τους προηγούμενους. Μιλάμε για το Καμένο ή γενικά για την κυβέρνηση. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με τη συγκυβέρνηση. Καμένος Βίτσας. Υπουργό Αναπληρωτή, έτσι, και η τριπλέτα που ήταν πριν το 2, έτσι, γιατί είχαμε και έναν υπουργό από πριν. Γενικά φαίνεται ότι καταρχήν, επειδή πλέον από το 2016 έχει νομοθετηθεί το θέμα συνδικαλισμός σε ενόπλες δυνάμεις, η ίδια κυβέρνηση το έκανε, ο κύριος Καμένος με τον κύριο Βίτσα, έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία σαν Ομοσπονδία. Μεταφέρουμε δηλαδή τα προβλήματα άμεσα, δεν χρειάζεται να τα δημοσιοποιούμε σε εφημερίδες, σε έγγραφα, με ερωτήματα κοινοβουλευτικά και αυτά. Αφού του χτυπάμε την πόρτα, είναι ανοιχτή η πόρτα του. Οποτεδήποτε θέλουμε κάτι να το πούμε, το λέμε και βλέπουμε ότι πλέον έχουμε λίγο άτα. Ακούει. Ναι. Και όχι μόνο ακούει, προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει αυτά που του λέμε. Αυτό λοιπόν για το αμετάθετο, επειδή ήταν ένα από τα βασικότερα αιτήματα που είχαμε ανέκαθεν σαν Ομοσπονδία, έτσι. Και μάλιστα επιραγκούσει. Όταν τότε ο κ. Δακού ήταν αναπληρωτής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, του είχε θεσπίσει. Μια υπουργική απόφαση που την είχε υπογράψει προς τιμή του, δεν εφαρμοστήκε ποτέ. Γιατί ο κ. Αβραμόπουλος 2 φορές την ανέρεσε, ο κ. Παναγιωτόπουλος 3η φορά την ανέρεσε, και ερχόμαστε τώρα και είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο ώστε να εμφανιστεί. Ναι, είναι αυτό που λέμε. Δεν έχω να σου δώσω χρήματα. Άρα πρέπει να σου προσφέρω ένα εργασιακό περιβάλλον υγιές, ειρηνικό, για να μπορείς να μου προσφέρεις και εσύ αυτά που ζητάω. Όχι εγώ, ο πολίτης. Ασφάλεια. Το βασικότερο. Υπήρξαν και θετικά βήματα. Υπήρξαν με το νέο μισθολόγιο, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά από το επίδομα παραμεθορίου. Μπήκε στο μισθό. Πλέον οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε παραμεθόριο απολαμβάνουν ένα επίδομα των 100 ευρώ, που είναι στο εισόδημά τους είναι θετικό. Αναμένουμε την υλοποίηση των νυχτερινών. Περιμένουμε να βγει η κοινή υπουργική απόφαση για να γίνουν τα νυχτερινά. Να δούμε πώς τελικά θα μπορέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Πολιτεία, να αποζημιώσει και τους στρατιωτικούς, γιατί απασχολούνται την νυχτερινή αποζημίωση. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα, και βέβαια δεν μπορούν να γίνουν άλματα. Σιγά σιγά προχωράμε και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Κύριε Τσουκαράκη, να ρωτήσω αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται ο συνδικαλισμός στις τάξεις του ελληνικού στρατού, σε τι επίπεδο, πώς ακριβώς λειτουργεί, και αν υπάρχει και η ανταπόκριση από τους ανθρώπους που εργάζονται στο στρατό. Η όλη προσπάθεια έχει ξεκινήσει το 2004. Και οφείλουμε να πούμε και σας διακόπτω και για όσους μας παρακολουθούν ότι είστε και από τους προτεργάτες όλου αυτού του πράγματος. Και εγώ και ο Γιώργος, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν για να μπορέσουν να το συνεχίσουν, γιατί είχαμε κάποιες διατιμάνσεις όλα αυτά τα 12 χρόνια, από το 2004 μέχρι το 2016 που ουσιαστικά νομοθετήθηκε πλέον και μπορούμε ελεύθερα να συνδικαλιζόμαστε και στις ένοπλες δυνάμεις, όσο και να μην ακούγεται έτσι. Βέβαια, εμείς δεν προτάσουμε τον όρο συνδικαλισμός, όσο τη συλλογική έκφραση είναι κατανοητό αυτό. Γιατί δυστυχώς τα ακούσματα των πολιτών και της κοινωνίας στον όρο συνδικαλισμός ηχεί πάρα πολύ άσχημα και εμείς θέλουμε να γίνουμε πρωτεργάτες, να ξεχάσουμε το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να δώσουμε μια διαφορετική αντίληψη το τι πρέπει να είναι ο συνδικαλισμός και ο συνδικαλιστής στην Ελλάδα. Στον χώρο που ζούμε. Έτσι. Αν βάλουμε κάτω λοιπόν από το 2004 μέχρι το 2016 που νομοθετήσαμε, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Έχουμε βήματα βέβαια ακόμα μπροστά μας, γιατί εκεί που πηγαίναμε δειλά-δειλά 20-30 να καταθέσουμε ένα καταστατικό, να μπούμε να μιλήσουμε με το παραδίπλα, τώρα σας λέω ότι έχουν συγκροτηθεί πανελλήνια 30 ενώσεις σε περιφερειακές ενότητες, εκεί που παλιά ήμασταν 30 άνθρωποι, τώρα είναι 30 ενώσεις που. Για κάποιον που γνωρίζει, για να καταθέσω ένα καταστατικό και να πάρω απόφαση του ειρηνοδικείου, θέλει 20 υπογραφές. 20 υπογραφές στην αρχή, έτσι. Εκεί λοιπόν που ήμασταν λίγοι, τώρα αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και συνειδητοποιεί, συναδελφοί, ότι δυστυχώς χωρίς εκπροσώπηση και δυναμική δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Και πότε το καταλάβανε? Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν μνημονιακά είχαμε δύο περικοπές, η φυσική μας ηγεσία, όχι ότι δεν το ήθελε. Δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο για να διεκδικήσει. Άρα κάποιος έπρεπε να πάει. Ποιος? Από τη στιγμή που δεν υπήρχε εκφραστής, υπήρχε όμως η Ομοσπονδία. Ναι. Διεκδίκησε, κέρδισε και όλοι τώρα είναι ευχαριστημένοι γιατί υπάρχει ένα όργανο που διεκδικεί. Καλά διεκδικεί. Λογικά και δίκαια. Και κάλυψε την ανάγκη στο να υπάρχει κάποιος να εκπροσωπεί. Όπως πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι ότι όταν διεκδικείς μαζικά είναι πολύ πιο εύκολο από όταν διεκδικείς ατομικά. Αυτό το ρόλο παίζουν οι ενώσεις. Όλοι οι συνάδελφοι, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε για τα δικαιώματά μας. Είτε είναι μισθολογικό, είτε είναι ωράριο, είτε οτιδήποτε πρόβλημα. Ακόμα και προσωπικό πρόβλημα της οικογένειας. Οι ενώσεις μπορούν με τη μαζικότητα που έχουν και τη δύναμη των μελών τους να βοηθήσουν σε πολλά πράγματα. Αρκεί να οι συνάδελφοι το καταλάβουν, να έρθουν κοντά μας, να ενημερωθούν, να ακούσουμε τα προβλήματά τους, να ακούσουν τις απόψεις μας και να συμμετέχουν όπως συμμετέχουμε όλοι μας πλέον. Να έρθουν λίγο και στου οίκου μας, γιατί θα είναι και αρκετοί οι Καστοριανοί που θα παρακολουθήσουν αυτή τη συνέντευξη. Να πούμε στον κόσμο ότι αύριο Σάββατο πραγματοποιείται εδώ πέρα το καταστατικό σας συνέδριο. Να ρωτήσουμε εάν μπορούμε να πούμε περίπου πόσος κόσμος επισκέπτεται για αυτό το συνέδριο αύριο και μεθαύριο την Καστοριά και έτσι δύο-τρία λόγια για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς θα συμβεί εδώ στην πόλη μας. Είναι Σάββατο και Κυριακή, είναι διήμερο το συνέδριο, τρίτο πανελλήνιο καταστατικό συνέδριο αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Ο νόμος μας υποχρέωσε να κάνουμε καταστατικό συνέδριο, ο πρόσφατος νόμος του Νοεμβρίου του 2017. Θα είναι αντιπρόσωποι από 20 ενώσεις. Από τις 20 περιφερειακές ενότητες, από αυτές που έχουν ήδη συσταθεί, οι άλλες δεν έχουν προλάβει στην άλλη να κάνουν εκλογές, γιατί είναι νεοσυσταθήσεις. Θα υπάρχουν λοιπόν αντιπρόσωποι από 20 περιφερειακές ενότητες. Θα μεταφέρουν τα προβλήματα. Έξω από τα συνολικά που όλοι τα γνωρίζουμε, τα τοπικά της κάθε ένωσης, θα τα καταγράψουμε έξω από τα τυπικά που έχει ένα σωματείο για γενική συνέλευση, το συνέδριο, συλλογισμό, απολογισμό, αυτά. Θα καταγράψουμε τα προβλήματα των τοπικών ενώσεων για να μπορέσουμε να τα κωδικοποιήσουμε, να τα βάλουμε κάτω και να τα προωθήσουμε στην πολιτική και τη φυσική ηγεσία. Για να περάσει τις επόμενες ενέργειες. Βεβαίως. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το συνέδριο, γιατί πλέον ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα, γι' αυτό λέω ότι από τότε που νομοθετήσαμε, έχουμε πλέον και άλλες δυνατότητες που μέχρι τώρα δεν τις είχαμε, να συμμετέχουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με ψήφο στα διοικητικά συμβούλια των μετοχικών μας ταμείων. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα αποφάσισαν όλοι για μας, χωρίς εμείς οι ίδιοι να έχουμε δικαίωμα λόγου, άντε ψήφου, λόγου, να πούμε κάτι. Να αντιδράσουμε, να πούμε την αντίρρησή μας ή να συμφωνήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είναι και πολύ πιο σημαντικό το ότι μπαίνουμε μεν ως παρατηρητές για αρχή χωρίς ψήφο στα συμβούλια μεταθέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Γιατί ο παρατηρητής θα κάνει, θα παρατηρεί την νομιμότητα. Αν εφαρμόζεται αυτό που λέει ο νόμος. Αν εφαρμόζεται, όλα πάνε με λίγα, μια χαρά. Αν δεν εφαρμόζεται, καταγγελία δικαστηρίου. Είναι πολύ σημαντικό για τις μεταθέσεις, γιατί όπως είπαμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στη στρατιωτική, είναι οι συχνές μεταθέσεις. Οπότε οι δίκαιες μεταθέσεις είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς ως Ομοσπονδία. Και να ρωτήσουμε, κύριε Ρετσούλα, οι σχέσεις με την Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς, η οποία εδώ και για εμάς τους πολίτες βλέπουμε ότι πραγματοποιεί μια σειρά από ποικίλες δράσεις και στον πολιτισμό και σε θέματα υγείας και σε θέματα ενημέρωσης. Ποιες είναι οι σχέσεις και αν έβαλε και το χεράκι της για να βρίσκεστε στην πόλη μας και να πραγματοποιείτε αυτό το σημείο? Βέβαια έβαλε το χεράκι της. Η σχέση της με την Ένωση Καστοριάς είναι άριστη, όπως και με τις περισσότερες ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας. Έβαλε το χεράκι της βεβαίως και ήρθαμε στην Καστοριά. Να ευχαριστήσουμε και την τοπική κοινωνία της Καστοριάς για τη φιλοξενία. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Κάποιοι ερχόμαστε πρώτη φορά στην πόλη της Καστοριάς. Και θα πέρασουμε όμορφα, το συνέδριο θα γίνει άψογα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η Ένωση της Καστοριάς είναι από τις πετραστήριες. Ναι, και είναι τυχερή η συνάδελφη που έχω τον πρόεδρο. Είναι πάρα πολύ δραστήριος. Έχει εμψυχώσει και το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι σημαντικό αυτό να μην βγαίνει πάντα ο ένας μπροστά, αλλά σαν αυτό θέλουμε. Έτσι, η συλλογικότητα. Θέλουμε να ανοίξουμε τη συλλογικότητα. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο Μπανιμέλης, έχει εμψυχώσει λοιπόν, έχει περάσει αυτό το μήνυμα και στους άλλους συναδέλφους και δουλεύουν πάρα πολύ καλά, σαν να τα μελέσει Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτό περνάει και στα μέλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τα ίδια σου τα μέλη να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου, όταν εμείς ως πολίτες δεν πάμε στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των παιδιών μας. Παρ' όλα αυτά στην Ένωση έρχονται, συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Οπότε να προτρέψουμε τους λίγους συναδέλφους που έχουν μείνει, που δεν έχουν γραφτεί ακόμα στην Καστοριά, γιατί ξέρω ότι είναι λίγοι, να πλαισιώσουν την Ένωση Καστοριάς, να έρθουν κοντά να γνωρίσουν τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερώνονται και να βλέπουν τις δράσεις, τους στόχους και ό,τι άλλο τους απασχολεί. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί και μια καλή ευκαιρία, ιδίως αύριο, την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή παραμονή στη βροχερή, όπως είπατε, αλλά πολύ όμορφη Καστοριά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε.